Στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια αγαπάμε πάρα πολύ να τρώμε χοιρινό. Σε όλες τις παραλλαγές. Εμείς θα κάνουμε σήμερα μία παραλλαγή με ψαρονέφρι φιλέτο, αποξηραμένα φρούτα και φυσικά πουρέ γλυκοπατάτας με καρότο. Let's cook! Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι σε μία βαθιά κατσαρόλα με πολύ νερό, καλά αλατισμένο, να ρίξουμε πλυμμένες γλυκοπατάτες και να τις αφήσουμε να βράσουν για περίπου 40 λεπτά. Χρειαζόμαστε περίπου 2 με 3 καρότα. Τα λαχανικά στη συγκεκριμένη συνταγή προορίζονται για πουρέ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μας πειράζει να είναι και λίγο κακοκομμένα. Βέβαια, είναι πολύ καλό να είναι στο ίδιο μέγεθος κομμένα για να έχουμε ένα πιο γρήγορο μαγείρεμα. Κόβω τις άκρες μου. Μια κακιά συνήθεια θα έλεγα, είναι πολλές φορές να κάνουμε πουρέ με ό,τι περισσεύει από λαχανικά. Δεν θα σας το πρότεινα. Όπως όλες οι συνταγές, έτσι και ο πουρές χρειάζεται την ποιότητά του. Το καρότο είναι ένας από τους καλύτερους φίλους με το μέλι. Πάντα σε οποιαδήποτε συνταγή βάζετε καρότο, είναι πολύ καλό να προσθέτετε και μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Συνεχίζω με το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι δεν μας πειράζει να είναι αρκετά λεπτοκομμένο. Μπορούμε και χοντρό. Μία σκελίδα σκόρδο. Ψιλοκομμένη. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη φάση του πουρέ. Να σοτάρουμε. Πολύ βαθιά κατσαρόλα. Αρχικά δυνατή φωτιά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αλφα μέγα. Ρίχνω αλάτι και πιπέρι στο λάδι. Για ποιο λόγο το κάνω αυτό? Θέλω να τραβήξει από την αρχή γεύση ο πουρές μου. Και ενώ έχει ζεσταθεί ελάχιστα το λάδι μου, προσθέτω τα λαχανικά. Καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο. Οι πουρέδες γενικά είναι μια πολύ καλή λύση για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, γιατί μπορούμε να κάνουμε σε μια κατσαρόλα μια ικανοποιητική ποσότητα για όλη την οικογένεια με ένα μαγείρεμα. Ανακατεύουμε σταδιακά. Παράλληλα, μέχρι να σουταριστεί το καρότο μου και να βράσει γλυκοπατάτα, θα καθαρίσω το ψαρονέφρι μου. Προφανώς εσείς μπορείτε να το ζητήσετε καθαρισμένο από τα κρεοπολία αλφα μέγα. Εγώ σαν σεφ μου αρέσει να παίζω με τις πρώτες ύλες μου. Αφαιρώ κάποια από τα νεύρα και από τις ίνες του ψαρονέφρι. Η ποιότητα στα κρέατα του κρεοπολίου αλφα μέγα πραγματικά είναι μοναδική. Αφού έχουμε καθαρίσει το ψαρονέφρι, το κόβουμε σε μέτρια κομμάτια, διαγώνια, περίπου 1 με 2 εκατοστά πάχος. Θέλουμε να έχει λίγο πάχος για να μην στεγνώσει. Το ψαρονέφρι είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Λίγο λίπος, γευστική σάρκα και φυσικά γρήγορο μαγείρεμα. Το χτυπάω με το χέρι μου ελαφριά, ώστε να κάνουμε μικρά φιλετάκια. Δεν θέλουμε να το χτυπάμε με δύναμη, ούτε με κάποιο σφυρί κουζίνας. Ψιλοκόβω και ένα κρεμμύδι, το οποίο θα το χρειαστώ για το ψαρονέφρι. Ανακατεύω λίγο ακόμα το καρότο με το κρεμμύδι. Εάν έρθετε λίγο πιο κοντά, θα δείτε αυτό που σας λέω, ότι πρέπει να καραμελώσει. Μέτρια φωτιά και τα αφήνουμε να βγάλει όλη του τη γεύση. Το χαμηλώνουμε αρκετά. Προσοχή, μην καείτε. Κρυώνουμε ελάχιστα τις γλυκοπατάτες και τις φέρουμε στο μπάγκο για να τις καθαρίσουμε. Εάν θέλετε, αφήστε τις να κρυώσουν λίγο παραπάνω. Είναι καλό να μπουν ζεστές στο καρότο, αλλά όχι καυτές. Βάζοντας ένα χαρτί στο χέρι σας και πολύ απαλά με ένα μαχαίρι ξύνετε τη φλούδα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα βγαίνει. Δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Για ποιο λόγο βράζουμε τις γλυκοπατάτες μας? Πρώτον, για να κερδίσουμε χρόνο στο μαγείρεμα του πουρέ καρότο γλυκοπατάτα. Δεύτερον, γιατί έχει πολύ διαφορετικό χρόνο μαγειρέματος το καρότο με την γλυκοπατάτα, που είναι μια σκληρή ρίζα. Και τρίτον, το καθάρισμα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα γίνεται. Θα σας λύσει τα χέρια. Τις κόβω σε μικρότερα κομμάτια και τις προσθέτουμε στην κατσαρόλα με το καρότο. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα το πουρέ και σπάμε λίγο με την κουτάλα μας τη γλυκοπατάτα σε μικρότερα κομμάτια. Τώρα θα αρχίσει και η γλυκοπατάτα να σοτάρεται ελαφριά, να πάρει το άρωμα από το κρεμμύδι και από το καρότο και να κάνει ένα μοναδικό συνδυασμό πουρέ. Βάζουμε σε χαμηλότερη φωτιά και προσθέτουμε φρέσκο θυμάρι. Πολύ κλασικό συνδυασμός. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Λίγο μέλι αλφα μέγα. Μην υπερβάλλετε με το μέλι, είναι ήδη γλυκός ο πουρές. Ανακατεύουμε. Και πριν το τέλος προσθέτουμε ζωμό λαχανικών.
Θα το αφήσουμε ήρεμα να βράσει και να φτάσει στην τελική του φάση που θα το πολτοποιήσουμε. Εγώ προτίμησα ζωμό λαχανικών. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ζωμό θέλετε. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το αφήνουμε περίπου 20 λεπτά να βράσει. Βαθιά και πλατιά κατσαρόλα. Για σωστό σοτάρισμα και σωστό μαγείρεμα. Δυνατή φωτιά. Αλάτι, πιπέρι σε όλα τα φιλετάκια μας. Σε όλα τα μενταγιώνα το ψαρονέφρι. Λίγο θυμάρι και λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύω. Ουσιαστικά κάνω ένα γρήγορο και πανεύκολο μαρινάρισμα. Και μόλις ζεσταθεί το τηγάνι μου, τα προσθέτω. Το ψαρονέφρι δεν θέλει πολύ μαγείρεμα. 10-15, το πολύ 20 λεπτά θα είναι έτοιμο με τη σάλτσα του. Παίρνω μια τσιμπίδα και ελέγχω να δω το χρώμα τους. Πρέπει να τα αφήσουμε μέχρι να γίνουν χρυσαφένια. Ελέγχουμε από όλες τις πλευρές. Κάποιες φορές το τηγάνι είναι σε ένα σημείο πιο δυνατό και σε ένα σημείο πιο αδύναμο. Στο σοτάρισμα του ψαρονέφρι και γενικά όταν σοτάρουμε θέλουμε πάντα δυνατή φωτιά. Θωρακίζουμε απ' έξω και το κρατάμε μέσα τρυφερό. Είναι ένα κρέας που δεν έχει λίπος. Αν το ψήσουμε σε μέτρια φωτιά θα αφυδατωθεί και θα γίνει πάρα πολύ σκληρό. Έχουμε γυρίσει όλα τα φιλετάκια. Τα αφήνουμε να ψηθούν για μισό λεπτό και προσθέτουμε το κρεμμύδι. Ανακατεύουμε ελαφρά, ώστε και το κρεμμύδι να αρχίζει να μαλακώνει, να καραμελώνει και να δώσει τη δικιά του γεύση στο ψαρονέφρι και στη σάλτσα. Το κρεμμύδι έχει μαλακώσει. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι έχει πάρει όσο σοτάρισμα χρειάζεται και ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο βήμα. Αποξηραμένα βερίκοκα, δαμάσκηνα και χουρμάδες. 2-3 κόκκους μπαχάρι για να διώξουμε οποιαδήποτε οσμή χοιρινού. Ήρθε η ώρα για τον μπράντι. Είναι ωραίο το σόου με τη φωτιά, αλλά προσοχή στην κουζίνα. Πάντα όταν φλαμπάρουμε ένα κρέας με δυνατό αλκοόλ, μετά σβήνουμε με ένα καλής ποιότητας κρασί. Είναι υποχρεωτικό. Προσθέτω το κόκκινο κρασί και τώρα το αφήνουμε 3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Μέχρι να εξατμιστεί θα προσθέσω στο μπουρέ 100 γραμμάρια full fat κρέμα γάλακτος. Θα βοηθήσει να δέσει πάρα πολύ. Αφήνουμε ανοιχτή την κατσαρόλα να εξατμιστούν τα υγρά μας. Τα αποξηραμένα φρούτα τραβάνε όλη τη γεύση από το αλκοόλ, μαλακώνουν και γίνονται 100 φορές πιο γευστικά. Τώρα, στη φάση αυτή, χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος στο ψαρονέφρι, ελάχιστο ζωμό λαχανικών για να βοηθήσουμε στη σάλτσα και σκεπάζουμε για 3 λεπτά. Ήρθε η ώρα να πολτοποιήσουμε τον μπουρέ. Παίρνουμε ένα μπλέντερ και βάζουμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε μέσα στον κάδο. Προσέξτε, για να μην σας βγει πολύ ρευστός, αρχικά μην βάλετε όλα τα υγρά και πάρτε τα στερεά μόνο. Το άρωμα του πουρέ είναι μοναδικό. Χριστουγεννιάτικο 100%. Άλλο ένα μυστικό. Όταν πολτοποιούμε πουρέδες στο μίξερ ή στο μπλέντερ, πάντα πρέπει να είναι ανοιχτό από πάνω. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι καυτό και μπορεί να πεταχτεί όλο πάνω. Μοναδικό. Δοκιμάζουμε να δούμε αν χρειάζεται αλάτι ή πιπέρι. Θα χρειαστεί λίγο αλάτι. Και χτυπάμε μέχρι να έχουμε έναν τέλειο ομογενοποιημένο πουρέ. Θα προσθέσω λίγο βούτυρο για να το γυαλίσω και παράλληλα βάζω το ψαρονέφρι μου σε δυνατή φωτιά ώστε να δέσει κρέμα. Χαμηλώνω φωτιά, ένα κουταλάκι βούτυρο, σκεπάζω και ετοιμάζομαι για σερβίρισμα. Ο πουρές έχει μια βελούδινη υφή, αλλά επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει γλυκοπατάτα, έχει μέσα ίνες. Εάν θέλετε να τον κάνετε τελείως κρεμμόδες, απλά περάστε τον από μια σίτα. Εμένα μου αρέσει λίγο πιο σπιτικός. Το άρωμα της γλυκοπατάτας με το καρότο πραγματικά είναι απίστευτο. Γαρνίρω με λίγο μοσχοκάριδο, το οποίο θα μας δώσει ένα πολύ χριστουγεννιάτικο άρωμα. Και τέλος, σερβίρω το ψαρονέφρι μου. Πραγματικά, με αυτό το χοιρινό, τα φετινά σας Χριστούγεννα θα γίνουν πεντανόστιμα. Τελειώνω λίγο για την εμφάνιση και για την δροσιά με ψιλοκομμένο μεντανό. Νομίζω έχουν μαζευτεί όλοι στο τραπέζι
και με περιμένουν να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο ψαρονέφρι φιλέτο με πουρέ γλυκοπατάτα καρότο. Καλά μας Χριστούγεννα!